Το νέο βιβλίο του Θανάση Λάλα με τίτλο «Δεν μετανιώνω για ό,τι και αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να σταδιηγηθώ» πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου στην Κοζάνη. Για το βιβλίο μίλησε ο Δημήτρης Καμαριάδης, πρώην προϊστάμενος Δημοσίων Σχέσεων Ενεργειακού Κέντρου ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην Κοζάνη τον αγαπητό κύριο Θανάση Λάλα, ο οποίος είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα και να πάρω την πάσα από αυτόν, είναι από αυτούς που πάτησαν την κορυφή, αλλά μόλις την πάτησαν την κορυφή, άλλαξαν κορυφή για να συνεχίσουν να είναι ευτυχισμένοι στην προσωπική του ζωή. Λοιπόν, έκανε ένα σπουδαίο βιβλίο, το οποίο θα πρέπει να το διαβάσει ο κάθε άνθρωπος, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα απόσταγμα σοφίας, τόσο ως προς τις ερωτήσεις, όσο και ως προς τις απαντήσεις. Και είναι ένα βιβλίο από το οποίο μπορούμε να μάθουμε και να διδαχθούμε πάρα πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Αρμός που μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα, που είναι και ο εκδότης του κυρίου Λάλα, το Δήμο Κοζάνης που μας φιλοξενεί και στην αίθουσα εδώ και είναι συνδιοργανωτής της απόψινής εκδήλωσης, το Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης και τις εκδόσεις Παρέμβαση. Και εσάς όλους που κάθε φορά στηρίζετε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε στο χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαστε στην Κοζάνη. Πρέπει να σας πω ότι πρώτη φορά έρχομαι στην πόλη. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που έχουμε μαζευτεί εδώ για ένα βιβλίο που βγήκε και ολοκληρώθηκε και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι αρκετά σημαντικό το να το διαβάσουν οι άνθρωποι. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα εσωτερικά του δωματίου της εξουσίας, που ουσιαστικά όλους μας απασχολεί, από όλοι εξαρτώμεθα από τις αποφάσεις που παίρνονται εκεί. Βέβαια, σε αυτό το βιβλίο μιλάει για μια μεγάλη προσωπικότητα, μια προσωπικότητα την οποία είτε ήσουν μαζί, είτε ήσουν από την άλλη μεριά, όσον καιρό ήταν στην εξουσία. Διακρίθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, νομίζω ότι είναι οι δύο μυθιστορηματικοί ήρωες πρωταγωνιστές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη σημασία. Είτε είσαι από τη μια μεριά, είτε είσαι από την άλλη μεριά, είτε είσαι από οποιαδήποτε μεριά, να διαβάσεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τις μοίρες των υπολείπων, όλων εμάς. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα βιβλίο για την εξουσία, είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να διερευνήσει με ερωτήματα τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε όλοι, τον ψυχισμό, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Νομίζω ότι δημοσιογραφικά έχει γίνει μια δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, διαθέτοντας ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μένα αρκετές ώρες συνομιλιών. Έχει γίνει μια δουλειά πάνω σε ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν ετέθησαν όσο ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ίσως από φόβο, ίσως επειδή πάντα είναι μια απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα στον άνθρωπο της εξουσίας και τους ανθρώπους οι οποίοι τον πιστεύουν, τον ψηφίζουν ή αν θέλετε τον πιστεύουν και δεν τον ψηφίζουν ή αν θέλετε δεν τον πιστεύουν και δεν τον ψηφίζουν. Πάντα η εξουσία έχει μια απόσταση από τον κοινό άνθρωπο, καλός ή κακός. Αλλά τι κρύβει αυτή η απόσταση, τι κρύβει αυτό το σκοτάδι το οποίο ουσιαστικά δεν θα το δούμε ποτέ σαν στο φως. Αυτό είναι αυτό το βιβλίο.